Καμπανάκι στις ευπαθείς ομάδες και τους ηλικιωμένους, χτύπησε ο καθηγητής πνευμονολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης. Σχεδόν σε ολόκληρη τη Θεσσαλία, αφρικανική σκόνη κάλυψε τον ουρανό με τα φαινόμενα να εμφωνίζονται πιο έντονα σε Καρδίτσα και Βόλο. Κοιτάξτε, είναι ένα φαινόμενο που το έχουμε ξαναζήσει. Και μάλιστα η περιοχή μας έχει δεχθεί πάρα πολύ σκόνη, όχι αφρικανική, από τις, το μεγαλύτερη ένταση της σκόνης ήταν με τις πυρκαγιές στην Εύβοια. Έχουμε το πλεονέκτημα, τουλάχιστον στο Βόλο, να έχουμε 12 σταθμούς μέτρησης της ρήπανσης και ζωντανά κάθε στιγμή μπορούμε να δούμε τι επίπεδα έχουμε στα σωματίδια τα PM2,5. Αυτό λοιπόν που ζήσαμε αυτές τις μέρες και πιθανότατα να έχουμε και τις επόμενες μέρες είναι μια υπέρβαση των PM2,5 των σωματιδίων. Θα σας έλεγα όμως ότι δεν ήταν στα επίπεδα που έχουμε συνηθίσει άλλες φορές και προηγούμενα χρόνια στην περιοχή μας. Ο κ. Γουργουλιάνης ανέφερε ότι η επιβάρυνση καθίσταται ακόμη πιο επικίνδυνη όταν σωματίδια παραμένουν στην ατμόσφαιρα για περισσότερες από 3 ημέρες. Ήταν μόνο 2 μέρες. Ξέρουμε ότι όταν οι μέρες είναι πάνω από 3 είναι ιδιαίτερη επιβάρυνση για την υγεία. Οι τιμές τους ήταν υπερβολικές, αλλά όχι σε τοξικά όρια. Ο ίδιος αναφέρθηκε και στα συμπτώματα που αντιμετωπίζουν ακόμα και οι υγιείς άνθρωποι. Τους ανθρώπους πρέπει να τους ξεχωρίσουμε σε μερικές κατηγορίες. Οι υγιείς άνθρωποι με αυτά τα επίπεδα βήχουν. Ο βήχας είναι μηχανισμός άμυνας. Βήχουμε για να βγάλουμε ό,τι βρωμιά προσπαθεί να μπει στα πνευμόνια μας. Αυτοί λοιπόν έχουν βήχα και τίποτα άλλο σπουδαίο, δεν θα πάθουν κάτι με αυτά τα επίπεδα που έχουμε μέχρι τώρα. Αυτοί που έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας, όπως είναι χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, όπως είναι άσθημα, όπως είναι καρδιακή ανεπάρκεια, δηλαδή για να σου το πω απλά, αυτοί που κάπνιζαν και έχουν χαλάσει τους αμυντικούς τους μηχανισμούς, η σκόνη θα κάνει πάρτι στα πνευμόνια, θα κυκλοφορήσει δηλαδή, θα φτάσει μέχρι πολύ βαθιά, θα φτάσει μέχρι τις κυψελίδες και εκεί στις κυψελίδες θα παράγει μια φλεγμονή και οι ουσίες αυτές οι φλεγμονώδεις με το αίμα ταξιδεύουν και πάνε στον υπόλοιπο οργανισμό. Άρα λοιπόν θα σας έλεγα ότι μάλλον δεν ήταν πολύ σημαντικό αυτό το συμβάν, ιδιαίτερα για τους υγιείς. Οι ευάλωτοι όμως, εάν αποφασίσουν να βγουν και να κυκλοφορήσουν, όσο υπάρχει αυτή η σκόνη, ας βάλουν τη μασκούλα τους, που την έχουμε μάθει τώρα από τον κορονοϊό, είναι πιο χρήσιμη παρά στον κορονοϊό παρά για τη σκόνη. Άρα να χρησιμοποιήσουν τη μασκούλα και ας αποφύγουν τις μετακινήσεις όταν δεν υπάρχει ιδιαίτερα επίγον λόγος. Πάντως, τα μέχρι τώρα στοιχεία των μετεωρολόγων δείχνουν ότι το φαινόμενο έχει υποχωρήσει, ενώ κάνουν λόγο για επιστροφή από την ερχόμενη Κυριακή.